καιρός στη σημερινή εκδήλωση. Στις 24 Ιανουαρίου πέρασαν 5 χρόνια που έπεσε να βρίσκεται ανάμεσά μας ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Η σημερινή εκδήλωση συγκεκριμένα από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, τη Λέση Πολιτισμού και το Οδείο της Περιφέρειας προς τιμή του μεγάλου σκηνοθέτη. Στις 30 Δεκεμβρίου του 2006, η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, αυτή η αίθουσα που βρισκόμαστε τώρα, ονομάστηκε αίθουσα Θόδωρος Αγγελόπουλος σε ειδική τελετή, παρουσία και του ίδιου του σκηνοθέτη. Στην ομιλία του, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, που έψαχνε για πολλά χρόνια την Ελλάδα, είχε πει: «Δεν ξέρω αν διαλέγει κανείς τους χώρους ή οι χώροι μας διαλέγουν. Είναι σαν τον έρωτα. Διαλέγεις ή σε διαλέγουν». Χαρακτήριζε δε τη Φλόρινα σαν την κινηματογραφική του και όχι μόνο μούσα. Είχε πει: «Έχω κάνει 7 ταινίες μπροστά στο διεθνές. Ήρθα και με ταινίες που δεν θα έπρεπε λογικά να έχω έρθει. Έφερα μία σειρά ανθρώπους που δεν ήξεραν τη Φλόρινα ούτε την Ελλάδα. Ανακάλυψαν όμως την Ελλάδα και τη Φλόρινα. Προημερών ήμουνα με τη Ζαν Μωρό για να συζητήσουμε για μια ταινία που θα γυρίσουμε και με ρώτησε αν πέφτουμε στη Φλόρινα. Το ότι θυμόταν τη Φλόρινα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Πώς κατάφερε όμως η Φλόρινα να διαλέξει τον Θόδωρο Αγγελόπουλο? Ίσως είναι τα φθαρμένα κτίρια, ίσως ο σακουλέδας, οι όχρες και τα κόκκινα κεραμίδια, ίσως η ομίχλη και ο βροχερός καιρός, το κρύο και τα χιόνια, ίσως η μοναχικότητα του τόπου. Όπως και να έχει όμως, όλα αυτά τα στοιχεία αποτυπώθηκαν στις ταινίες του και η Φλόρινα ταξίδευσε στον κόσμο όλο. Και ο Θόδωρος όμως ταξιδεύει και σήμερα στις μνήμες μας και στις καρδιές μας. Δύο λόγια για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει σήμερα. Στην αρχή θα παρουσιαστούν δύο ορχιστρικά και δύο τραγούδια από καθηγητές και μαθητές του Οδείου της Περιφέρειας. Στη συνέχεια θα προβληθεί η ταινία «Η Φλόρινα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ταξίδι στην πραγματική Ελλάδα», που σκηνοθέτησε ο Χάρης Παπαδόπουλος, δεξί χέρι του Αγγελόπουλου και πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, ο οποίος χαιρετίζει την εκδήλωσή μας, στην οποία θα ήθελε να παρευρεθεί, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει. Στη συνέχεια θα γίνουν αποκαλυπτήρια της προτομής του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που είναι έργο της Φλωρινιώτης Ασλήτριας Χριστίνας Γκόμες. Πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Στέφανο Μπύρο, τον Αντιπεριφερειάρχη της Φλόρινας. Καλησπέρα για από μένα. Με ιδιαίτερη χαρά πραγματοποιούμε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Και όπως έλεγε και ο ίδιος, είμαι ένας άνθρωπος καθημερινός, ένας από εσάς που αγαπά τον κινηματογράφο και γενικά τις τέχνες. Θεωρώ ότι ο κινηματογράφος εκφράζει τα επίπεδα του κόσμου, εχμαλωτίζει το χρόνο στη σκέψη μας. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος πίστεψε και υπηρέτησε με πάθος τις αρχές της ελευθερίας, της τέχνης, της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γι' αυτό και ποτέ δεν υπέκυψε σε οικονομικά κίνητρα και τα έργα του ταξίδεψαν σε όλη την Ευρώπη. Ο Σεφέρης έλεγε πως η τέχνη πρέπει να είναι αυτόνομη. Η αυτονομία της τέχνης είναι αξίωμα. Αλλά αν πρέπει ο καλλιτέχνης στην τυραννισμένη και στην κομματιασμένη εποχή μας να αποφασίζει πως η τέχνη είναι δευτερεύουσα υπόθεση και να την εξαρτήσει από τα κριτήρια και την επιτυχία μιας πολιτικής σκοπιμότητας, είναι σαν να υπηρετεί δύο αφεντάδες. Ο διαπρεπής σκηνοθέτης με βαθιά αναλυτική σκέψη, με ιδιαίτερη ευαισθησία και εξουδέρκεια, παρουσίασε την πολιτική και κοινωνική ζωή της πατρίδος μας, τις ξεχασμένες ανθρώπινες σχέσεις που είναι ο πολιτισμός μας. Ο ίδιος, αρνούμενος να ακολουθήσει την πεπατημένη που χάραξαν άλλοι, ακολουθεί το δικό του δρόμο, αποτέλεσμα της βαθιάς γνώσης της τέχνης του κινηματογράφου. Παράδειγμα για τους επόμενους.
Τα έργα του Θόδωρου Αγγελόπουλου είναι μια μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά για τη Βλόρινα και το Αμύνδιο, μιας και η περιοχή μας ήταν ο αγαπημένος του τόπος, για τα γυρίσματα ταινιών του, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ως ελάχιστη τιμή για τον μεγάλο δημιουργό και το έργο του είναι η σημερινή μας εκδήλωση. Ευχόμενος μια ευχάριστη βραδιά, ευχαριστώ όλους και όλους που εργάστηκαν για την εκδήλωση αυτή, την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, το Δίο Φλόρινας και τη Λέσχη Πολιτισμού. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τη Χριστίνα Γκόλδα, η οποία φιλοτέχνησε την προτομή του Αγγελόπουλου, του Θόδωρου Αγγελόπουλου, και πραγματικά νομίζω ότι με τη σημερινή εκδήλωση απονέμαμε φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που αγάπησε τον τόπο μας, που είναι ένας όμορφος ευλογημένος τόπος, ξεχωριστός, μοναδικός, με ιδιαίτερα στοιχεία και χαρακτηριστικά, και αυτό τιμά τη Φλόρινα και τον κόσμο της. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνω χαιρετισμό από τον Άρη του Ρεσίου, αντιδήματος της Φλόρινας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θέλω να συγχαρώ την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, το Δίο Φλόρινας και τη Λέσχη Πολιτισμού για αυτή την πρωτοβουλία να τιμήσουν τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο. Μια τιμή που αξίζει στον άνθρωπο που έφυγε τόσο αδόκητα και προώρα. Τελείως ξαφνικά, μας λείπει σε όλους. Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος αγάπησε τη Φλόρινα για το τοπίο της, αλλά οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις του εδώ, η δράση του, δείχνουν ότι αγάπησε και τους ανθρώπους. Αυτό έχει ομολογήσει και ο ίδιος και νομίζω ότι του αξίζουν η τιμή και η τιμή που έχουμε κάνει σε αυτή την αίθουσα, δίνοντας το όνομα σε αυτή την αίθουσα, και συνεχόμενες τιμές, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Υπήρξαν δύσκολες καταστάσεις κατά διαγυρίσματα των ταινιών, υπήρξαν αντιδράσεις, όλα αυτά μπορούν να συγκεντρωθούν και να δούμε τι ήταν αυτό που βγαίνει θετικά για τη Φλόρινα και να το συνεχίσουμε και να δούμε αν μπορούμε να εμπνεύσουμε και άλλους καλλιτέχνες για να αναδείξουν την όμορφη μας πόλη. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση και καλή ακρόαση σε όλους. Ευχαριστώ. Μετά το τέλος της προβολής στο φωγιά θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια που θα συμπληρώσω εδώ ότι είναι προσφορά της Χριστίνας. Και για την ταινία να συμπληρώσω ότι γυρίστηκε με αφορμή την βράδυση του Θόδωρου Αγγελόπουλου στην Πρέσπα.
αμαρτία μου, την αμαρτία μου. Με χτυπήσες αλήθεια, μαζί με την πηγή μου. Αθανασία μου, Αθανασία μου, Αθανασία μου. Με σκλάβωσες, με λάβωσες, κόσμος συντροφιά και
να είναι μια από τις αγαπημένες μου πόλεις. Φλόρινα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα. Εγώ ένας νότιος, από την Πελοπόννησο και από την Κρήτη, είχα μια απίστευτη έλξη από το Βορρά. Η Φλόρινα λοιπόν ήταν, όταν την είχα επισκεφτεί για πρώτη φορά, είχα περάσει ψάχνοντας. Είχα μαγευτεί από την... από αυτό που θα ονομάζαμε με ένα περίεργο τρόπο ελληνική και ταυτόχρονα βαλκανική πόλη. Κουβαλούσε ιστορία. Εκεί γύρω στο Σακουλέβα, που τότε ακόμα ήταν τα παραδοσιακά, δεν είχε χαλάσει όπως έχει χαλάσει σήμερα. Κάποιο σταυροδρόμι, ένα σταυροδρόμι που είναι τελικά ένα σημείο αναφοράς σε όλες τις ταινίες. Δεν ξέρω γιατί, έμοιαζε σαν να είναι το σταυροδρόμι του κόσμου, ό,τι θέλεις. Και έτσι αυτή η ιστορία έγινε μια ιστορία που συνεχίστηκε σε πολλές ταινίες. Over there.
there, there was an army barracks. You mean when? Rain and mud in winter. In summer, you couldn't breathe for the dust. You mean when? We got out on leave every Saturday night. For 20 months, every Saturday night. 500 soldiers. 500 cropped heads in a square, hoping for a sign in the eyes of the local girls. But they just laughed and passed on. There. They laugh and pass on. But not always. It was many years ago. There was a house here. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε συνοριακές πόλεις, σε σημεία συνόρων, είτε χωριά είτε πόλεις είναι αυτές, αισθάνονται ελαφρά μετέωροι. Όπως στο μετέωρο βήμα του Πελαρού, με το ένα πόδι στην από εδώ μεριά και το άλλο πόδι σηκωμένο για αλλού. Σε αυτή την γραμμή τελειώνει η Ελλάδα. Είμαι αλλού. Είναι περίεργο συνέστημα και νομίζω ότι το έχει και κάποιος ο οποίος θα μείνει εκεί έστω και για λίγο. Είναι σαν να είναι σε μια μετέωρη πόλη. Sure about today. You might not be able to get through because of the police checkpoints. May I have a cigarette, please? Agnoron.
Περίβου Δίζη. Αναφροίσκεται. Αναφροίσκεται. Αλαφροίσκεται καλέ. Πες μου απόψε, τι είδες. Νύχτα γεμάτη θάματα. Νύχτα σπαρμένη μάγια. Αλαφροίσκετος. Δεν ξέρω πότε θα έρθει η ώρα που θα πω, ξέρεις, μέχρι εδώ, ή θα μου πει ο εαυτός μου μέχρι εδώ, αλλά θα ήθελα πριν να κάνω μια επίσκεψη κινηματογραφική όμως στις πόλεις που αγάπησα. Και μέσα σε αυτές είναι φυσικά η Φλόρινα. This is a personal journey. Πρόσεχε. I thought I was dreaming of you, like I did all these past years. Do you remember the railway station? You were shivering in the rain, like now. The wind was blowing hard. I was going away, but I meant to come back soon. And then I got lost, wandering along strange roads. If I should but stretch out my hand, I will touch you, and time will be whole again. But something is holding me back. I wish I could tell you I've returned, but something's holding me back. The journey isn't over. Not yet. Λοιπόν, προχωράμε σε μια σημεία νομιζοτελετή, σύντομη και στοχευμένη, για να μην πλατιάζει κιόλας, στα αποκαλυπτήρια της Προδομής. Παρακαλώ. Λοιπόν, και δυο λόγια από την δημιουργό. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η φιλοτέχνηση της Πρωτομής του Φόδωρου Αγγελόπουλου, ενός από τους μεγαλύτερους πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού. Νομίζω ότι σήμερα πια η Φλόρινα τιμά τον ημιτή της και στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, ανταποδίδοντας την αγάπη που έδειξε ο ίδιος ο Φόδωρος Αγγελόπουλος για την πόλη μας. Η Πρωτομή είναι εκ μαγείο γύψινο, διαστάσεων 50 επί 45 επί 30 εκατοστά,
και είναι ρεαλιστικής μορφής. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Θεσμανομπύρο και εκ μέρους της Λέσχης Πολιτισμού, τον Γιώργο τον Αντωνιάδη, για την εμπιστοσύνη που δείξαν στο πρόσωπό μου. Εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή η οικονομική συγκυρία να επιτρέψει να βγει και σε Βρούτζινο ή σε Μαρμάρινο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας καλλιτέχνης, ένας γλύπτης, όπως είναι η Χριστίνα, που φιλοτέχνησε την πρωτομή του Θόδωρη του Αγγελόπουλου, ενός ανθρώπου που αγάπησε την Φλόρινα, αγάπησε όλο τον νομό Φλόρινας, τον τόπο μας, και είδε πραγματικά ότι αυτή η περιοχή έχει ιδιαίτερη αξία και αναφορά. Και αυτό ως μεγάλος πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού ανέδειξε σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο την όμορφη πόλη μας. Και αυτό έχει μεγάλη αξία, γιατί πραγματικά όλοι μας πρέπει να αγαπάμε αυτό το τόπο, και νομίζω ότι οι περισσότεροι που βρίσκονται και εδώ και γενικά όλοι οι Φλωρινιώτες αναγνωρίζουν την αξία αυτής της περιοχής. Και εγώ είμαι περήφανος που ζω σε αυτό το τόπο και συνεργάζομαι με ανθρώπους που έχουν ιδανικά και αξίες και είναι πρεσβευτές της Φλόρινας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.